Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα σε ένα θέμα που αφορά πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στους κατοίκους του Αρδανίου στον Εύρο που φόρεσαν τα γιορτινά τους και κατέκλυσαν τον ιερό ναό του χωριού τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία. Με αφορμή τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, το όνομα της οποίας φέρει η Εκκλησία τους, στη λειτουργία χωροστά της ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος. Την τιμητική του είχε ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής στο Αρδάνιο της Δημοτικής Ενότητας Φερών. Στη θεία λειτουργία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος με αφορμή την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και κατ' επέκταση της Εκκλησίας του Αρδανίου. Τιμάμε την τελευταία μέρα της διακαινησίμου εβδομάδος την Παναγία μας ως Ζωοδόχο Πηγή. Ο Χριστός είπε ότι είναι η πηγή της ζωής και η Παναγία είναι αυτή που έδωσε ζωή στην πηγή της ζωής. Είναι αυτή δια της οποίας ο Θεός έγινε άνθρωπος προκειμένου να πεθάνει ως άνθρωπος και να αναστήσει το πεθαμένο σώμα του μετά τον τάφο, να το αναστήσει ως Θεός. Αυτή την τιμή απονέμουμε στην Παναγία και τιμάμε πάντοτε τη μνήμη της Ζωοδόχου Πηγής, της Παναγίας μας δηλαδή, εδώ στο ναό μας, στο Αρδάνιο. Μια ωραία ενορία, δυνατή ενορία, με ευσεβείς ανθρώπους, με δυναμικούς ανθρώπους. Έχτισαν αυτό τον περικαλέστατο ναό πριν από αρκετά χρόνια. Τον χαιρόμαστε, αλλά κυρίως χαιρόμαστε την ευσέβειά τους, την επιμονή τους, την δυναμική τους και την προσπάθειά τους να μείνουν στέρεοι στον τόπο τους. Ο Σεβασμιότατος εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος από τη μεγάλη προσέλευση των πιστών και έστειλε το μήνυμά του στη νέα γενιά του τόπου μεσού στις κρίσεις να μην τα παρατήσει, αλλά να βελτιώσει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία καλείται να ζήσει. Παρά την κρίση, ο κόσμος νιώθει την ανάγκη να έρθει στην Εκκλησία, ειδικά αυτές τις μέρες, και ήταν πολύς ο κόσμος μέσα. Η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί με την πίστη. Μπορούμε δηλαδή να μάθουμε ότι όταν το φρόνημα του ανθρώπου είναι υψηλό, όταν ο άνθρωπος δηλαδή με απλές κουβέντες πιστεύει στο Θεό, εμπιστεύεται στο Θεό, τότε αντλεί δύναμη και ο ίδιος. Πιστεύει πια και στον εαυτό του. Αυτό χρειάζονται σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν πρέπει να απογοητευτούν με τίποτα. Η ζωή τους ανήκει. Και αυτός ο κόσμος, ο χαλασμένος, ο σάπιος, ο διεφθαρμένος, τον οποίον παραλαμβάνουν στα χέρια τους, θα τους είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να τον ξαναδημιουργήσουν από την αρχή και να τον φτιάξουν όπως θέλουν. Όμορφον, ωραίον, τίμιο, ειλικρινή, αντικειμενικό, χωρίς απάτες, χωρίς λοβιτούρες, χωρίς μισοβέζικες λύσεις. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στα νέα παιδιά. Όχι ότι θα έπρεπε να τους το προσφέρουμε, αλλά δυστυχώς μπορούμε να το δώσουμε πλέον, να κάνουμε στην άκρη μεγαλύτερη, προκειμένου οι νεότεροι να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Αυτόν που εμείς χαλάσαμε.